Οι πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι ένα τεράστιο ποσοστό των αστέγων στην Ελλάδα και διεθνώς, που ανέρχεται στην Αμερική τουλάχιστον στο 40%, στην Ελλάδα δεν έχουν γίνει αντίστοιχες έρευνες, αλλά πάντοτε είναι τα πράγματα εκεί κοντά, είναι νέοι, ανήλικοι, οι οποίοι εκδιώκονται από το σπίτι τους, λόγω του ότι κάνουν coming out στις οικογένειές τους. Αυτό είναι ένα πολύ συχνό φαινόμενο στην Ελλάδα, που το ξέρουμε και το βλέπουμε και από τους γνωστούς μας και από τους φίλους μας και από τις κοινότητές μας. Πρέπει να σκεφτείτε όμως πως όπως πολλοί νέοι αναγκάζονται να γυρίσουν λόγω της κρίσης στην οικογενειακή αιστεία, γιατί δεν αντέχουν να τα βγάλουν πέρα άνεργοι, άνεργες, και με τα έξοδα που τρέχουν να συντηρούν ένα σπίτι μόνοι τους, φανταστείτε πώς υποχρεώνονται να γυρίσουν σε κακοποιητικά σπίτια και σε κακοποιητικές οικογένειες LGBTIQ νέοι άνθρωποι, οι οποίοι γυρίζουν σπίτι λέγοντας «Ξαναβρήκα τη θεία φώτιση, δεν είμαι πια λεσβία, δεν είμαι πια γκέι, δεχτείτε με πίσω». Δεν έχουμε καταγεγραμμένα περιστατικά διορθωτικών βιασμών σε λεσβίες στην Ελλάδα. Παρόλα αυτά, ξέρουμε ότι γίνονται αρκετά συχνά. Είναι μια πρακτική που δεν είναι γνωστή στο ευρύ κοινό, αλλά πιστέψτε μας, συμβαίνει. Αυτό θα πει ότι κάποιοι ταυραντισμένοι από το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον αναλαμβάνουν να βάλουν μυαλό στη λεσβία, βιάζοντάς την, για να την επαναφέρουν στον ίσιο δρόμο. Και ξέρουμε ότι στην Ελλάδα γίνονται αυτά. Τι είναι η διορθωτική βιασμή? Αυτό που είπα πριν. Κάποιοι από την οικογένεια ή το ευρύτερο περιβάλλον αναλαμβάνουν να βάλουν μυαλό στη λεσβία και να την επαναφέρουν στον ίσιο δρόμο, δείχνοντάς της τη χαρά του έρωτα. Σε πολλά εισαγωγικά όλα. Ναι, ναι. Σε εισαγωγικά. Υπάρχει τέτοιο πράγμα?